Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, μιλώντας για το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, για την αλήθεια δηλαδή της πίστεώς μας ότι όλοι κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου θα αναστηθούμε και θα δοθεί σε εμάς άφθαρτο σώμα, και εκείνοι που θα ζουν τότε και εκείνοι δεν θα πεθάνουν μένα αλλά θα αλλάξουν και θα πάρουν και αυτοί άφθαρτο σώμα. Τι λέγει, αληθινά λέει, στενάζουμε μέσα σε αυτό το σκήνος, το σκήνομα, αυτό το σώμα το προσωρινό που έχουμε τώρα, το ονομάζει σκηνή. Όπως κανείς μένοντας πρόχειρα φτιάχνει μία σκηνή και μένει εκεί για λίγο χρόνο, έτσι και το σώμα αυτό που έχουμε τώρα, επειδή είναι προσωρινό και θα διαλυθεί, ο Άγιος Απόστολος το ονομάζει σκηνή και λέει ότι κατοικώντας μέσα σε αυτή τη σκηνή στενάζουμε, υποφέρουμε, βασανιζόμαστε, όχι γιατί το σώμα αυτό καθεαυτό είναι κακό, αλλά διότι υπάρχει σε αυτό η φθορά, δηλαδή η αρρώστια, η κόπωση και ακόμα το γύρας, τα γυρατιά και ο θάνατος, τα οποία όλα αυτά μπήκαν στο ανθρώπινο σώμα που φτιάχθηκε τέλειο από τον Θεό και με τη δυνατότητα να είναι αθάνατο, μπήκε εξαιτίας της αμαρτίας μας, εξαιτίας της αμαρτίας των πρωτοπλάστων, μπήκε σε αυτό το σώμα η φθορά και τελικά ο θάνατος. Και εμείς λοιπόν, επειδή υπάρχει αυτή η φθορά, βασανιζόμαστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, και στενάζουμε ζώντας μέσα σε αυτό το σκήνομα, σε αυτή τη σκηνή, σε αυτό το προσωρινό σώμα. Και με πολύ πόθο επιθυμούμε να φορέσουμε επάνω μας την κατοικία μας, δηλαδή το αληθινό μας σπίτι, το οποίο θα μας δοθεί από τους ουρανούς. Και αυτό το σπίτι δεν είναι τίποτε άλλο παρά το άφθαρτο σώμα, το οποίο θα μας δώσει ο Θεός. Το δικό μας σώμα θα είναι πάλι, αλλά θα είναι άφθαρτο, δεν θα έχει πλέον τη φθορά και δεν θα υπόκειται στο θάνατο, θα είναι αθάνατο. Και έτσι εκεί, σε αυτό το σπίτι, που θα είναι πλέον μόνιμο, εκεί θέλουμε να ζούμε. Αλλά δεν αρκεί μόνο να έχουμε αυτό το σπίτι, το αιώνιο, δηλαδή σώμα άφθαρτο και αθάνατο, αλλά να είμαστε και κοντά στο Χριστό. Γι' αυτό και λέγει, «Η γε και ενδυσάμενη, ου γυμνή ευρεθισόμεθα». Και επίσης λέει, εάν φορέσουμε μαζί με την αυθαρσία και τη Θεία Χάρη, αυτό εννοεί, εάν ντυθούμε, εάν φορέσουμε τη Θεία Χάρη μαζί με την αυθαρσία που θα μας δώσει ο Θεός σε όλους, και στους καλούς και στους κακούς, τότε πραγματικά δεν θα βρεθούμε γυμνοί, στερημένοι δηλαδή από τη Θεία Χάρη, από αυτό το ρούχο το οποίο στερήθηκαν και οι πρωτόπλαστοι όταν αμάρτησαν, τη Θεία Χάρη δηλαδή, και ένιωσαν τότε γυμνοί. Ενώ μέχρι τότε, ενώ δεν είχαν ενδύματα, δεν εντρέπονται, γιατί ήταν ετοιμένοι με αυτό το ένδυμα, το ουράνιο, που ήταν η Θεία Χάρη στο Άγιο Πνεύμα. Έτσι και εμείς, λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, θέλουμε αφενός μεν να απεκδηθούμε, να ξεντηθούμε τη φθορά, γιατί υποφέρουμε ζώντας αυτό το πρόσκαιρο σώμα, σε αυτή την πρόσκαιρη σκηνή, και να αντιθούμε την αυθαρσία, αλλά συνάμα και την Θεία Χάρη. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από τον καθένα από εμάς. Εάν αγωνιστούμε σωστά εδώ, πριν το θάνατό μας, θα έχουμε ενεργό τη Θεία Χάρη και φεύγοντας από αυτή τη ζωή θα έχουμε αγαθές ελπίδες, ώστε κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, όπου όλοι θα αναστηθούν, θα πάρουμε και εμείς το σώμα μας, το δικό μας σώμα, άφθαρτο και αιώνιο, αλλά και χαριτωμένο, με την άκτιστη Θεία Χάρη. Και έτσι δεν θα βρεθούμε γυμνοί μπροστά εις τον Χριστό μας, για να καταδικαστούμε στην αιώνια κόλαση. Επομένως, το σώμα από μόνο του δεν είναι κακό. Και ο στεναγμός για τον οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος, ότι στενάζουμε και υποφέρουμε βρισκόμενοι μέσα σε αυτό το σκήνος, σε αυτή την πρόσκαιρη κατοικία,
δεν οφείλεται στο σώμα αυτό καθεαυτό, αλλά στη φθορά η οποία επίκειται, είναι επάνω στο σώμα. Και αληθινά, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε ένα λόγο του περί της των νεκρών Αναστάσεως, το σώμα είναι βαρύ και ενοχλητικό και δυσάρεστο, όχι από τη φύση του, αλλά από την θνητότητα που αργότερα ήρθε σε αυτό, όχι από τη στιγμή που δημιουργήθηκε και πλάστηκε από τον Θεό Δημιουργό, γιατί πλάστηκε τέλειο και δυνάμει άφθαρτο και αθάνατο. Αλλά επειδή πέσαμε στην αμαρτία, ήρθε μετά πάνω σε αυτό το σώμα και το κατέλαβε η φθορά. Το σώμα δεν είναι φθαρτό, αλλά άφθαρτο, όπως είπαμε, έχει αυτή τη δυνατότητα, εφόσον ο άνθρωπος ζήσει σωστά και μετανοήσει, θα το ξαναπάρει αυτό το σώμα άφθαρτο και χαριτωμένο. Είναι τόσο μεγάλη, λέει ο Ρωσός Χρυσόστομος, η ευγένεια της καταγωγής του, του σώματος, αφού είναι και αυτό δημιούργημα του Θεού και επομένως πολύ καλό. Τίποτε κακό δεν έφτιαξε ο Θεός και το σώμα μας είναι καλό και όλα τα μέλη του είναι καλά, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού. Τι είναι το κακό? Το κακό είναι η αμαρτία, το οποίο είναι προϊόν όχι της φύσεως, της δημιουργίας του Θεού, ο Θεός δεν έφτιαξε το κακό, αλλά είναι προϊόν της θελήσεώς μας, της δικής μας κακής θελήσεως και βουλήσεως, της κακής χρήσεως της ελευθερίας μας. Εμείς χρησιμοποίησαμε κακώς το σώμα και την ψυχή μας και έτσι ήρθε στο σώμα η φθορά και βασανιζόμαστε από αυτή την κατάσταση της φθοράς. Είναι τόσο μεγάλη η ευγένεια της καταγωγής του σώματος, ώστε και μέσα στην ίδια τη φθορά πάλι να φαίνεται η αξία του. Και πώς το βλέπουμε αυτό? Ακόμα και οι σκιές των σωμάτων των Αποστόλων έκαναν θαύματα. Έδιωξαν τις ασώματες δυνάμεις, δηλαδή τους δαίμονες. Και η σκόνη και η στάχτη νίκησε τους δαίμονες. Και τα ενδύματα που άνοιξαν τα σώματά τους θεράπευσαν αρρώστιες και επανέφεραν την υγεία. Τα σώματα των Αγίων εξέπεμπαν και εκπέμπουν αγιασμό και τα Άγια λείψανα. Και όταν κανείς ακουμπάει αυτά ή ακόμα και τα ενδύματα που ακούμπησαν τα Άγια αυτά σώματα, θεραπεύεται, έρχεται εις την υγεία. Αλλά ακόμα και τα μαντήλια των Αγίων Αποστόλων και η σκόνη ακόμα που άγγιζε τα Άγια αυτά σώματα και τα Άγια λείψανα, και αυτή έχει Θεία χάρη και θαυματουργή. Μη λοιπόν, λέει ο Ρωσόστομος, μου πεις για το φλέγμα και τη χολή και τον υδρότα και την ακαθαρσία και τα άλλα, τα οποία λέγουν οι κατήγοροι του σώματος, γιατί υπάρχουν και κάποιοι φιλόσοφοι που λένε ότι το σώμα είναι κακό. Και λέει ο Ρωσόστομος, μη μου αναφέρεις για το φλέγμα και τη χολή και τον υδρότα και την ακαθαρσία που υπάρχουν στο σώμα, γιατί όλα αυτά, λέει, δεν είναι τα γνωρίσματα της φύσης του σώματος, αλλά της φθοράς που ήρθε αργότερα. Εάν όμως θέλεις να μάθεις καλά την αρετή του σώματος, την αξία του, εξέτασε με ακρίβεια τη διάπλαση όλων των μελών, το σχήμα, τις ενέργειες, τη συμφωνία μεταξύ των μελών, την αρμονία που υπάρχει στα μέλη του σώματος, και θα δεις ότι τα μέλη του σώματος έχουν πολύ πιο καλή και αρμονική σχέση μεταξύ τους παρά μία πόλη που έχει καλούς νόμους και φιλοσόφους και οι πολίτες της ζουν αρμονικά. Εάν όμως εξετάζοντας αυτά επιπόλαια προβάλλεις και το φθαρτό και το θνητό του σώματος μόνο, και από αυτό ακόμα δεν θα στερηθούμε την απολογία μας. Δηλαδή, και τώρα ακόμα που το σώμα είναι φθαρτό και θνητό, πάλι εξακολουθεί να μας βοηθά και να προσφέρει μεγάλες υπηρεσίες στη σωτηρία μας. Ότι βέβαια όχι μόνο δεν έγινε από αυτό καμία βλάβη από το σώμα, αλλά και μεγάλο κέρδος στο ανθρώπινο γένος, παρόλο που το σώμα μας είναι τώρα φθαρτό και παθητό και θνητό, είναι φανερό από τα εξής. Όλοι οι Άγιοι που ζούσαν με το σώμα αυτό, το φθαρτό και θνητό, επέδειξαν την αγγελική εκείνη συμπεριφορά και κανένα εμπόδιο δεν έγινε σε αυτούς
το σώμα αυτό, το φθαρτό, το θνητό, προς τον δρόμο της αρετής. Και εκείνοι που απέβλεπαν προς την ασέβεια και αυτοί που δεν ήθελαν να ακολουθήσουν την πίστη και την ευσέβεια προς τον Θεό, αυτοί είχαν το σώμα ως ένα μεγάλο εμπόδιο και τη φθορά του σώματος επίσης ως ένα εμπόδιο για να μην προχωρήσουν περισσότερο στην παρανομία τους. Και έτσι, ενώ ήθελαν να κάνουν περισσότερα κακά, το σώμα τους, επειδή ήταν φθαρτό και αρρώστηναν και ήταν και ασθενικό, δεν είχαν απεριόριστες δυνάμεις, ήταν ένα εμπόδιο στο να προχωρήσουν περισσότερο στην κακία τους. Επομένως, η φθαρτότητα του σώματός τους τους βοηθούσε και αυτούς ώστε να μην προχωρήσουν σε μεγαλύτερα κακά. Αλλά και τους ευσεβείς δεν τους ήταν εμπόδιο αυτό το σώμα για να προχωρήσουν και να διαπρέψουν στην αρετή. Εάν λοιπόν πολλοί άνθρωποι έχοντας το φθαρτό και παθητό αυτό σώμα φαντάστηκαν την ισοθεία και έκαναν πολλά για να περιβληθούν τέτοια δόξα και θέλησαν να αυτοθεωθούν, να λατρευτούν ως θεοί από τους ανθρώπους, παρόλο που είχαν αυτό το φθαρτό, το θνητό σώμα, το ταλέπορο σώμα. Σκέψου, λέει ο Ιερός Όστομος, εάν δεν είχαν το παθητό και φθαρτό σώμα αυτό που είχαν για να ελέγχει την αδυναμία τους, ποιους δεν θα εξαπατούσαν από τους ανοητότερους? Θα εξαπατούσαν πολύ περισσότερους. Όταν λοιπόν φαίνεται ότι το σώμα γίνεται εμπόδιο της ασέβειας, που είναι το τελευταίο όριο της κακίας, και επιτρέπει στους Αγίους από την άλλη να επιδεικνύουν την ανδρεία της ψυχής, ποια συγγνώμη θα μπορούσαν να λάβουν αυτοί που το διαβάλλουν και το κατηγορούν, ότι το σώμα είναι κακό? Το σώμα είναι καλό, γιατί είναι πλάσμα του Θεού. Και ακόμα και τώρα που είναι μέσα στη φθαρτότητα και τη θνητότητα, πάλι βοηθάει και τους μεν, τους καλούς, και δεν γίνεται εμπόδιο στην αρετή τους, και τους κακούς, γιατί με την αδυναμία του, τους συγκρατεί από μεγαλύτερα κακά. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να πούμε αυτά μόνο για το σώμα, αλλά ότι μας έγινε και αιτία να γνωρίσουμε τον Θεό. Μέσω του σώματος γνωρίζουμε τον Θεό. Γιατί, όπως λέει ο Απόστολος, τα αόρατα του Θεού τα βλέπουμε μέσα στην κτήση, στα δημιουργήματα. Και αν, λέει, τα αόρατα αυτού από τότε που δημιουργήθηκε ο κόσμος βλέπονται καθαρά στα δημιουργήματα και είναι όλη η κτήση, όλο το σύμπαν, κατά κάποιο τρόπο ένας καθρέφτης στον οποίο φανερώνεται, εξεικονίζεται το μεγαλείο, η παντοδυναμία, η πανσοφία και το υπέρτατο κάλος του Θεού. Και πώς βλέπουμε την κτήση? Με το σώμα μας, με τα μάτια μας και με τα άλλα αισθητήρια όργανα προσεγγίζουμε τη κτήση, τη δημιουργία, και διδασκόμαστε μέσω αυτής ότι υπάρχει Θεός δημιουργός, Θεός παντοδύναμος, Θεός πάνσοφος, γεμάτος σοφία, άπειρη, έχοντας άπειρη σοφία, Θεός πανάγαθος και Θεός πανυπέρκαλος, που δηλαδή έχει τέτοια ωραιότητα που ξεπερνάει κάθε φαντασία. Η πίστη προέρχεται από την ακοή. Αν πιστέψαμε στον Θεό, πιστέψαμε γιατί ακούσαμε. Άρα μέσω του σώματος. Το σώμα μας λοιπόν μας βοηθάει στο να πιστέψουμε, στο να οδηγηθούμε στον Θεό και να γίνουμε άνθρωποι του Θεού. Η ψυχή, αφού χειραγωγήθηκε με τα μάτια και τα αυτιά, γνώρισε τον Θεό που τη δημιούργησε. Η ψυχή μέσω των αισθητηρίων του σώματος βλέπει τα κτίσματα και δια των κτισμάτων βλέπει τον Θεό. Να λοιπόν που το σώμα μας, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ευεργέτης μας, γιατί μέσω του σώματος ανακαλύπτουμε τον Θεό και πιστεύουμε σε Αυτόν, παρατηρώντας τα κτίσματα, όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό, λέει ο Ιερός Όστομος, ο Απόστολος Παύλος το αγαπά το σώμα και φωνάζει λέγοντας, «Δεν θέλουμε να το απομακρύνουμε, να το ξεντηθούμε, αλλά να φορέσουμε πάνω σε αυτό το σώμα την αθανασία. Ου θέλουμε να αυτό εκδίσαστε,
αλλά επενδύσαστε αυτό την αθανασία. Θέλουμε ένα σώμα που είναι αυτό που έχουμε, αλλά να είναι άφθαρτο, να είναι επενδυμένο με την αθανασία. Και όχι μόνο, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια, και με τη Θεία Χάρη. Και μη μου λες πώς μπορεί να αναστηθεί το σώμα πάλι και να γίνει άφθαρτο, αφού βλέπουμε τον άνθρωπο να πεθαίνει, να μπαίνει στη γη και εκεί το σώμα του να διαλύεται, να το τρώγουν τα σκουλίκια και πλέον να μην φαίνεται καν ο άνθρωπος ότι υπήρχε. Πώς μπορεί τώρα αυτό το σώμα να ανασυγκροτηθεί και να ξαναγίνει και μάλιστα άφθαρτο? Μπορεί να γίνει με τη δύναμη του Θεού. Όταν ενεργεί η δύναμη του Θεού, λέει ο Ρωσόστομος, το πώς ας μην υπάρχει. Μη ρωτάς το πώς. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Και γιατί λέγω επί Θεό, γιατί αναφέρομαι στον Θεό? Εδώ και εσύ ο άνθρωπος μπορείς να φανείς κάπως σαν το Θεό, δημιουργός. Δημιουργός Ανάστασης. Πώς το λέει αυτό? Πώς μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό? Να, εσύ ο άνθρωπος παίρνεις ένα σπόρο και τον βάζεις στη γη. Και ο σπόρος τι κάνει? Διαλύεται και μετά βγάζει ένα φυτό και σου δίνει 30 σπόρους, 60 σπόρους, 100 σπόρους. Και έτσι και εσύ ο ίδιος μπορείς να ζήσεις και κατά κάποιο τρόπο να δημιουργήσεις ένα τέτοιο θαύμα Αναστάσεως. Όπως και στην περίπτωση των τεχνών και στην περίπτωση των μεταλλικών υλών. Οι σπόροι, αν προηγουμένως δεν πεθάνουν, δεν σαπίσουν, δεν καταστραφούν, δεν γεννούν το στάχι. Όπως λοιπόν όταν βλέπεις το σπόρο να σαπίζει και να διαλύεται, δεν αφιβάλλεις για την Ανάσταση, αλλά έχεις σαφέστατη απόδειξη, γιατί αν δεν μείνει σάπιος ούτε διαλυμένος, δεν θα αναστηθεί ποτέ. Ή αν δεν γίνει, αν δεν σαπίσει ο σπόρος και δεν διαλυθεί, δεν θα αναστηθεί. Και γι' αυτό εσύ τον σπέρνεις, γιατί ελπίζεις αυτή την Ανάσταση, έτσι να σκεφτείς και για το δικό σου σώμα. Η ταφή του σώματος, του νεκρού σώματος, του κάθε ανθρώπου, τι είναι? Είναι σαν τη σπορά, σαν να σπέρνουμε στη γη. Και εκεί διαλύεται το σώμα και μετά, κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, θα αναστηθεί. Όταν δεις τη φθορά του σώματος, όταν δεις το σώμα να διαλύεται μέσα στο χώμα, τότε προπαντός να πιστεύεις στην Ανάσταση. Ο θάνατος δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ανέρεση της φθοράς. Ο θάνατος δεν διαλύει απλώς το σώμα, αλλά τι διαλύει? Τη φθορά που έχει επικαθίσει επάνω στο σώμα. Το σώμα θα αναστηθεί πάλι, αλλά χωρίς τη φθορά. Θα είναι άφθαρτο. Το ίδιο μπορεί να δεις, λέει, να συμβαίνει και στα διάφορα μέταλλα. Οι ειδικοί σε αυτά παίρνουν το χρυσοφόρο χώμα και αφού το παραδώσουν στο χωνευτήρι, το κατασκευάζουν χρυσό. Και αφού ανακατώσουν άμμο και άλλες ύλες, κάνουν το καθαρό γυαλί. Και έτσι και εδώ μπορείς να δεις την Ανάσταση, τη δημιουργία. Έπειτα πες μου, εκείνο που κατορθώνει η δύναμη της φωτιάς, αυτό δεν μπορεί να το κατορθώσει η χάρη του Θεού? Με τη δύναμη της φωτιάς ανακατεύεις έτσι το χρυσοφόρο χώμα μαζί με άμμο και άλλες ύλες και φτιάχνεις το γυαλί. Ο Θεός δεν μπορεί να πάρει πάλι τα συστατικά του διαλυμένου σώματος και να τα ανασυγκροτήσει, να τα επανασυνδέσει και να μας φτιάξει το νέο σώμα, το άφθαρτο και αθάνατο? Ποιος από αυτούς που έχουν έστω λίγο μυαλό θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι δυνατόν? Πώς ο Θεός σε δημιούργησε από την αρχή, σκέψου το καλά και μην αμφιβάλλεις πια για την Ανάσταση. Πώς έφτιαξε ο Θεός τον άνθρωπο? Δεν πήρε χώμα και τον δημιούργησε? Και τι είναι πιο δυσκολότερο, να φτιάξεις από το χώμα σάρκες και φλέβες και δέρμα και κόκαλα και ίνες και νεύρα και αρτηρίες και τα σύνθετα και τα απλά όργανα, να φτιάξεις μάτια, αυτιά, μύτη, πόδια, χέρια και στο καθένα από αυτά να τοποθετήσεις και ξεχωριστή και κοινή ενέργεια? Ή αφού τα έφτιαξες όλα αυτά και έγιναν φθαρτά, να τα κάνεις άφθαρτα και αθάνατα? Δεν βλέπεις πως το μεν χώμα είναι απλό, ενώ το σώμα είναι πολύμορφο και σύνθετο
και στις ενέργειες και στα χρώματα και στη διάπλαση και στις ουσίες και σε όλα τα άλλα. Ο Θεός πέφτιαξε το σώμα από χώμα και το χώμα από το τίποτα, από το μηδέν. Δεν μπορεί μετά αυτό το σώμα το οποίο έγινε φθαρτό να το κάνει άφθαρτο. Δεν μπορεί λοιπόν κατά την Ανάσταση των σωμάτων στη Δευτέρα Παρουσία το σώμα σου αυτό να το ανασυνθέσει και να το καταστήσει άφθαρτο και αθάνατο. Πες μου λοιπόν, λέει ο Ρωσόστομος, γιατί αμφιβάλλεις για τα μελλοντικά πράγματα αυτά που οπωσδήποτε θα συμβούν. Και γιατί πρέπει να λέω για τα σώματα, λέει ο Ρωσόστομος. Γιατί τις ουράνιες δυνάμεις και τις στρατιές των αγγέλων, τους αρχαγγέλους, τα ανώτερα από αυτά τα άγματα, πες μου, πώς τα δημιούργησε. Ο Θεός δεν έφτιαξε μόνο τους ανθρώπους και θα τους αναπλάσει και θα τους χαρίσει την αυθαρσία και την αθανασία, αλλά έφτιαξε και τους αγγέλους, τους αρχαγγέλους, όλα τα ουράνια αγγελικά τάγματα. Πώς τα έφτιαξε. Εγώ δεν μπορώ να πω άλλο τρόπο, λέει ο Ρωσόστομος, αλλά επειδή ακριβώς το θέλησε. Και αυτό ήταν αρκετό. Αρκεί που το θέλησε ο Θεός και έγιναν όλα αυτά. Και οι άγγελοι και όλα τα δημιουργήματα, όλη η κτήση. Έπειτα αυτός που έκανε τόσες ασώματες στρατιές, τόσους αγγέλους και αρχαγγέλους, το σώμα του ανθρώπου όταν διαλυθεί δεν μπορεί πάλι να το ανανεώσει και να το οδηγήσει σε μεγαλύτερη τιμή και να το κάνει άφθαρτο δηλαδή και αθάνατο. Και ποιος είναι τόσο ανόητος ώστε να αμφιβάλλει για αυτά και να καταργεί την Ανάσταση. Επομένως οφείλουμε να πιστεύουμε σε αυτό το δόγμα της Αναστάσεως και καθόλου να μην αμφιβάλλουμε. Αν δεν ανασταίνεται το σώμα, δεν ανασταίνεται ο άνθρωπος. Αφού ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ψυχή, αλλά είναι ψυχή και σώμα. Σκέτο το σώμα δεν είναι άνθρωπος, ή σκέτη η ψυχή δεν είναι άνθρωπος. Τώρα οι κεκοιμημένοι έχουν αφήσει τα σώματά τους και είναι μόνο ψυχές. Δεν είναι άνθρωποι. Άνθρωποι είναι όταν αποκτήσουν και το σώμα και θα το πάρουν, όπως είπαμε, στην Κοινή Ανάσταση άφθαρτο και αθάνατο και αιώνιο. Αν λοιπόν ανασταίνεται μόνο η ψυχή, ανασταίνεται το μισό δημιούργημα, αλλά όχι ολόκληρο. Άλλωστε δεν θα μπορούσε να αναφερθεί κυρίως στην ψυχή Ανάσταση, γιατί η Ανάσταση ανήκει σε εκείνο που έπεσε. Ανίσταμε σημαίνει σηκώνομαι όρθιος, έχω πέσει και σηκώνομαι. Και αυτό που έπεσε είναι το σώμα, αυτό που έπεσε και διαλύθηκε. Η ψυχή δεν διαλύεται, αλλά το σώμα. Επομένως, όταν μιλάμε για Ανάσταση νεκρών, ουσιαστικά μιλάμε για Ανάσταση των σωμάτων και όχι των ψυχών, γιατί τα σώματα έπεσαν και διαλύθηκαν. Και τι σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος, «Η γε και ενδυσάμενοι ου γυμνοί ευρεθισόμεθα». Εάν βέβαια ενδυθούμε, δεν θα βρεθούμε γυμνοί. Εδώ μιλάει για ένα άλλο μυστήριο. Υπενήσεται ένα μέγα και απόρριτο σε εμάς μυστήριο. Και ποιο είναι αυτό το μυστήριο? Αυτό που λέγει και στην προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ότι όλοι θα αναστηθούμε, ο καθένας όμως στο δικό του τάγμα. Πάντες αναστησόμεθα, έκαστος δε εν το ιδίο τάγματι. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Ότι και ο ειδωλολάτρης και ο Ιουδαίος και ο αιρετικός και κάθε άνθρωπος που πέρασε από αυτόν τον κόσμο θα αναστηθεί κατά την ημέρα εκείνη. Και αυτό ακριβώς έλεγε όταν δήλωνε, όλοι βέβαια δεν θα πεθάνουμε, όλοι όμως θα αλλάξουμε σώμα σε ελάχιστο χρόνο, την ίδια στιγμή όταν θα ακουστεί η τελευταία σάλπιγγα. Πάντες μεν ου κοιμηθισόμεθα, πάντες δε αλλαγισόμεθα ένα τόμο εν ρηπή οφθαλμού εν τη σχάτη σάλπιγγη. Όσο κρατάει το ανοιγόκλημα του ματιού, τόσο θα κρατήσει και η αλλαγή αυτή των σωμάτων. Και όσοι μεν είναι νεκροί θα αναστηθούν και θα πάρουν άφθαρτο και αθάνατο σώμα. Όσοι δεν ζουν εκείνη τη στιγμή της Δευτέρας Παρουσίας και της Κοινής Αναστάσεως των νεκρών, εν ρηπή οφθαλμού, δηλαδή όσο κρατάει το ανοιγόκλημα του ματιού, θα αλλάξουν και θα πάρουν σώμα άφθαρτο και αθάνατο και αυτοί. Όλοι λοιπόν θα αναστηθούμε. Αφού λοιπόν είναι γενική σε όλους η Ανάσταση και κοινή για ευσεβείς και ασεβείς και καλούς και κακούς ανθρώπους, για να μην νομίσεις ότι από αυτό ότι γίνεται κάπως άδικη η κρίση,
Ούτε να λες στον εαυτό σου, λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Εγώ ο σπουδαίος που κοπίασα και ταλαιπωρήθηκα τόσο πολύ, αναστένομαι και ο εθνικός, ο ειδωλολάτρης, ο άπιστος, ο αμαρτωλός και αυτός που ασέβησε και προσκύνησε τα είδωλα και αγνώρισε τον Χριστό και αυτός αναστένεται ομοίως και απολαμβάνει την ίδια τιμή. Για να μην θορυβηθείς λοιπόν λέγοντας αυτά, άκουσε τι λέει. Και αν λοιπόν το φορέσουμε, εάν λοιπόν ενδυθούμε αυτό το ένδυμα του Θεού, τη Θεία Χάρη εννοεί, δεν θα βρεθούμε γυμνοί. Γιατί όλοι μεν θα αναστηθούν, αλλά δεν θα σωθούν όλοι. Δεν θα πάνε όλοι στον Παράδεισο. Γιατί δεν θα είναι όλοι ντυμένοι με τον Θεό, με τη Θεία Χάρη. Γιατί για να είσαι ντυμένος με αυτό το ένδυμα, το ουράνιο, και να μην βρεθείς γυμνός μπροστά στο Θεό, πρέπει πριν πεθάνεις να έχεις ζήσει σωστά, να έχεις ζήσει τηρώντας τις εντολές του Θεού, με αγάπη, με ταπείνωση, με πίστη, με ελπίδα, με υπομονή, με συγχωρητικότητα, με αγνότητα, με καθαρότητα, με όλες αυτές τις αρετές που μας ζητάει να καλλιεργήσουμε ο Χριστός μας. Και τότε θα αντιθείς αυτό το ένδυμα της Θείας Χάριτος. Όταν λοιπόν αναστηθείς, άφθαρτος και αθάνατος, δεν θα βρεθείς γυμνός. Αν όμως δεν έχεις ζήσει σωστά, θα αναστηθείς πάλι άφθαρτος και αθάνατος, αλλά θα βρεθείς χωρίς το κατάλληλο ένδυμα και δεν θα μπορέσεις να μπεις στον Παράδεισο, στη Βασιλεία του Θεού δηλαδή, αλλά θα κατακριθείς στην αιώνια κόλαση. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, θα πει κάποιος, όταν φορέσει κανείς την αυθαρσία και την αθανασία να βρεθεί γυμνός? Πώς? Όταν στερηθεί τη δόξα και χάσει την παρησία προς το Θεό. Και αυτό βέβαια εξαρτάται από το πώς έζησε σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή. Και τα σώματα των αμαρτωλών βέβαια ανασταίνονται άφθαρτα και αθάνατα. Η τιμή όμως αυτή γίνεται σε αυτούς αφορμή κόλασης και τιμωρίας, επειδή ανασταίνονται άφθαρτα για να καίγονται αιώνια. Και είναι φοβερό αυτό, ότι όπως η Βασιλεία του Θεού είναι αιώνια και η κόλαση είναι αιώνια. Επειδή λοιπόν η φωτιά εκείνη είναι άσβεστη, έχει ανάγκη από τέτοια σώματα που δεν διαλύονται ποτέ. Γι' αυτό λέγει λοιπόν ο Απόστολος, και αν φορέσουμε αυτό το ένδυμα, τη Θεία Χάρη, δεν θα βρεθούμε γυμνοί. Γιατί δεν είναι αυτό μόνο εκείνο που ζητάμε, για να αναστηθούμε δηλαδή, και να φορέσουμε την Αθανασία, αλλά αφού αναστηθούμε και φορέσουμε την Αθανασία, να μην γυμνωθούμε από τη δόξα και την παρησία προς το Θεό, για να μην παραδοθούμε, στο αιώνιο πύρ. Γι' αυτό και λέει, κι αν λοιπόν φορέσουμε την Αθανασία, δεν θα βρεθούμε γυμνοί. Εάν ζήσουμε σωστά, αδερφοί, εδώ στη ζωή αυτή, τότε στην Κοινή Ανάσταση, που όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν, και οι καλοί και οι κακοί, και θα πάρουν το σώμα τους άφθαρτο και αθάνατο, τότε εμείς μαζί με το άφθαρτο και αθάνατο σώμα θα έχουμε ενδεδειμένοι, θα είμαστε ενδεδειμένοι και με τη Θεία Χάρη, και έτσι θα αξιωθούμε της αιώνιας χαράς και μακαριότητος. Αλλήμον, αν δεν ζήσουμε σωστά σε αυτήν εδώ τη ζωή, τότε θα αναστηθούμε πάλι άφθαρτοι και αθάνατοι, αλλά όχι για την αιώνια ζωή, αλλά για την αιώνια κόλαση, το οποίο ήθε να μην γίνει για κανέναν, αλλά όλοι να αξιωθούμε της Βασιλείας του Θεού. Το δε Θεοί μου δόξα πάντοτε νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.